Η κατάσταση είναι αυτή που ξέρετε. Πρόκειται για μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου που εμείς ως ΚΚΕ ζητάμε να δει άμεσα. Σχετικά όμως με το πρόβλημα το οποίο σήμερα αντιμετωπίζουμε, η θέση του ΚΚΕ της Λαϊκής Συσπήρωσης είναι σταθερή και διαχρονική. Απεγκλωβισμός όλων των προσφύγων και των μεταναστών από τα νησιά σε πρώτη φάση και από τη χώρα σε δεύτερη φάση. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν εγκλωβιστεί εδώ παρά τη θέλησή τους, γιατί υπάρχουν οι απαράδεκτες, οι απάνθρωπες συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και ο κανονισμός του Δουβλίνου, οι οποίες και οι δύο αυτές οδηγίες, κανονισμοί, εν πάση περιπτώσει, εγκλωβίζουν τους ανθρώπους αυτούς και πάλι το λέω παρά τη θέλησή τους και δημιουργώντας επίσης πολλά προβλήματα στους κατοίκους των νησιών. Επομένως, αυτό που ζητάμε εμείς είναι να κλείσουν όλα τα hotspot σε όλα τα νησιά, να μην δημιουργηθεί κανένα νέο, ούτε ανοιχτού ούτε κλειστού τύπου. Να μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί στην υπηρετική Ελλάδα και εκεί με γρήγορες διαδικασίες να επιμεριστούν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πίεση πρέπει να ασκηθεί σε αυτούς που δημιούργησαν το πρόβλημα, στους θύτες και όχι στα θύματα. Ναι, στα νησιά δεν έχει νόημα να υπάρχουν ούτε κλειστά ούτε ανοιχτού τύπου. Αυτοί που θα μεταφερθούν στην υπηρετική Ελλάδα θα πρέπει να είναι σε ανοιχτού τύπου. Ακούστε να δείτε, στα νησιά μπορεί να υπάρχει ένα μικρό κέντρο που θα γίνεται η καταγραφή τους. Θα μένουν εκεί μερικές μέρες, 2-3 μέρες. Αυτό θα μπορεί να υπάρχει. Από εκεί και πέρα θα πρέπει άμεσα να μεταφέρονται στην υπηρετική Ελλάδα, όπου εκεί θα εξετάζονται τα αιτήματα ασύλου και με γρήγορες διαδικασίες να μεταφέρονται στις χώρες που αυτοί επιθυμούν, γιατί τουλάχιστον αυτοί που έχουν το προσφυγικό προφίλ με βάση το διεθνές δίκαιο το δικαιούνται. Δεν μπορεί να εμποδιστούν να πάνε στις χώρες που αυτοί επιθυμούν. Και είναι άλλο πράγμα να εγκλωβίζεις 100.000 ή 200.000 ή 300.000 ανθρώπους σε μία χώρα και άλλο να τους επιμερίζεις σε 30 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επιτέλους, αυτοί που δημιούργησαν το πρόβλημα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει τουλάχιστον να αναλάβουν τις ευθύνες τους όσον αφορά την περίθαλψη αυτών των ανθρώπων. Αυτοί τους έδιωξαν τις επεμβάσεις τους και με τους πολέμους τους από τις χώρες τους και τώρα παριστάνουν τους Πόντιους Πιλάτους. Η πολιτισμένη Ευρώπη, όταν το 2015 πήρε περίπου 1 εκατομμύριο ανθρώπους και δεν ρωτούσε αν είναι πρόσφυγες ή μετανάστες, γιατί τους ήθελε σαν φτηνά εργατικά χέρια, αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται άλλο. Και έχει κλείσει τη Στρόφιγγα. Θέλει να εγκλωβίσει αυτούς τους ανθρώπους και επιπλέον χρηματοδοτεί και τη ΜΚΟ, που τώρα παριστάνει ότι δεν ξέρει που πάνε τα χρήματα που δίνει. Μα η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί τη ΜΚΟ. Και η ΜΚΟ, στην καλύτερη περίπτωση, ιδιωτικοποιούν την πρόνοια, κερδοσκοπώντας τον πόνο των ανθρώπων, και στη χειρότερη λειτουργούν ως πράκτορες και ξεπλένουν χρήμα.